Στον Ευρωκόπη δράμα, σε εκεί όπου παράγεται το 18% της πατάτας που καταναλώνεται στη χώρα μας, τόνοι πατάτας βρίσκονται ακόμα στις αποθήκες. Το 70% της παραγωγής παραμένει αδιάθετο στους χώρους αποθήκευσης των πατατοπαραγωγών, οι οποίοι προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να τις διατηρήσουν τη χειμερινή περίοδο. Βρισκόμαστε εδώ μέσα στην αποθήκη, η οποία έχουμε αποθηκεύσει τις πατάτες. Είναι γύρω στους 700 τόνους πατάτα, οι οποίες δεν φεύγουν, είναι αδιάθετες τώρα που μιλάμε. Και λόγος είναι ότι φέρνουν πολλή εισαγωγή από Γερμανία και από Γαλλία και πουλάνε εκείνες και αφήνουν τις δικές μας. Στον Ευρωκόπη καλλιεργούνται 25.000 στρέμματα, από τα οποία παράγονται 100.000 τόνοι πατάτας. Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής καταλήγει στην Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας. Εδώ, στην Ένωση Αγροτικός Συνεταιρισμός του νομού Δράμας, καταλήγει η εισοδιά των πατατοπαραγωγών του Ευρωκοπίου. Γίνεται η διαλογή και η συσκευασία. Περίπου 2.000 τόνοι συσκευασμένες πατάτες θα καταλήξουν στην αγορά της Αθήνας. Με την παραγωγή ασχολούνται 440 καλλιεργητές, καθώς είναι μόνο καλλιέργεια για την περιοχή. Ένας από αυτούς είναι ο κ. Δημήτρης Παπαγιαννάτος, ο οποίος παρόλο ότι σπούδασε στη Θεσσαλονίκη, επέλεξε να επιστρέψει στον τόπο του και να ασχοληθεί με την καλλιέργεια που έμαθα από μικρό παιδί. Στη δουλειά είμαστε από μικρά παιδιά, γιατί τη βρήκαμε από τους γονείς μας. Συγκεκριμένα από 15 χρονών έχω ξεκινήσει. Πολλά χρόνια είναι που συνεργαζόμαστε, που δουλεύουμε πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Δυστυχώς να το πω, το Ευρωκόπη βασίζεται στη μονοκαλλιέργεια της πατάτας. Εκείνο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια άρχισε σιγά σιγά να δείχνει κάποιες επιπτώσεις που έχει σε μας αυτό το αντικείμενο. Όπως επισημαίνει, η φετινή χρονιά είναι από τις πιο δύσκολες, καθώς ανέβηκε το κόστος παραγωγής και μειώθηκε η τιμή διάθεσης του προϊόντος. Ακολουθεί ένας βαρύς χειμώνας για τον Ευρωκόπη. Όλοι είμαστε ετοιμασμένοι με σόμπες μέσα σε αποθήκες ή κάποιοι που έχουν ψυγεία για να γίνει συντήρησή τους. Δεν μπορούμε να τις αφήσουμε. Αυτό είναι ένα εξτρά έξοδος στον καθένα μας μεμονωμένα. Πρέπει και εκείνο είναι μια μέρημνα για να κρατήσω το προϊόν μου. Ήδη η τιμή της πατάτας, όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί, κυμαίνεται στα 12 με 14 λεπτά και δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα παραγωγής. Πουλάμε με 50% ζημία. Αυτό σημαίνει ότι όταν εμένα μου κοστίζει 20 με 22 λεπτά το κιλό, κατά μέσο όρο, η παραγωγή της πατάτας και πουλάω με 11 και 10 λεπτά, είναι σοβαρό το πρόβλημα και δεν θα μπορέσω να ορθοποδήσω. Τουλάχιστον να στηριχτεί η προσπάθεια που κάνανε το καλοκαίρι η παραγωγή λόγω της μεγάλης ανοβρίας που υπήρχε και ξοδέψανε κάποιους έξτρα πόρους, κάποια κεφάλαια, τα τελευταία τους κεφάλαια, ώστε να μπορέσουν να ποτίσουν με όποιον τρόπο μπορούσαν. Οι πατατοπαραγωγοί τονίζουν ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, τότε ένα μεγάλο ποσοστό δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του και θα εγκαταλείψει τη δουλειά.